πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου η συνάντηση της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως, Ετωλίας και Ακαρνανίας. Αναμφισβήτητα βρισκόμαστε σε καιρούς σύγχυσης και αποπροσανατολισμού. Κατά τον Παύλο Ευδοκίμοφ, βρισκόμαστε στους χρόνους που προφήτευσε το Ευαγγέλιο, στους χρόνους των ψευδοπροφητών, των ψευδών λόγων, των αντιστρεφόμενων καταστάσεων. Η σύγκρουση δεν είναι μόνο ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη, αλλά και ανάμεσα σε πνεύματα διαφορετικής φύσεως. Πρόκειται για μια τρομερή σύγχυση, η οποία διαμορφώνει τον κοινωνικό μας περίγυρο σε βαθμό που η αλήθεια γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη. Το ανθρώπινο πρόσωπο συνθλίβεται μέσα στις ανάγκες και τις συνθήκες της καθημερινότητας και η ανθρώπινη υπόσταση απαξιώνεται συνεχώς στον εγκλωβισμό του σύγχρονου παραλογισμού, της κοινωνικής διάσπασης και της ατομοκρατίας. Η Αγία μας Εκκλησία προσφέρει διέξοδο πραγματική, την αγάπη και την αληθινή κοινωνία. Την αγαπητική κοινωνικότητα όπως αυτή βιώνεται στους θεόζωτους θεσμούς του γάμου και του μοναχισμού. Ο μιλητής ήταν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστόπουλος, διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η υπέρβαση του ατομισμού στο μοναχισμό και στο γάμο». Το θέμα το οποίο θα αναλύσω την ώρα αυτή στην αγάπη σας, όπως έχει ήδη αναγγελθεί, είναι η υπέρβαση της ατομικότητος στο μυστήριο του γάμου και του μοναχισμού. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, αγαπητοί μου, ότι η εποχή μας είναι εποχή του ατομισμού. Ο άνθρωπος έχει πάψει πλέον να είναι πρόσωπο, προσωπικότητα, και έχει καταντήσει άτομο, ένα βιολογικό άτομο, το οποίο αυτοβασανίζεται μέσα στην ανυπόφορη, διεσπασμένη ατομικότητά του. Άλλωστε, όλοι οι επιστημονικοί και πολιτικοί παράγοντες αυτή την αντίληψη έχουν διαμορφώσει περί του ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζουν γενικά μέσα αγωγής. Η εξατομικευμένη αγωγή τίνει να εκλείψει διεθνώς. Είναι αδύνατον οι σύγχρονοι φιλόσοφοι, ιστορικοί, νομικοί και εκπαιδευτικοί να αποδεχθούν ανεμποδίστως τον άνθρωπο ως πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Στην καθημερινή μας γλώσσα αλλοιώνουμε κατά το πλείστον το νόημα του προσώπου. Ό,τι ονομάζουμε πρόσωπο προσδιορίζει το άτομο και ό,τι χαρακτηρίζουμε ως προσωπικό δηλώνει τελικά το ατομικό. Έτσι συνηθίσαμε να πιστεύουμε ότι οι δύο αυτοί όροι πρόσωπο και άτομο είναι ταυτόσιμοι. Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε κυρίως στην εποχή μας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του πρόσωπο, έχει τις δικές του προσωπικές σχέσεις με το περιβάλλον του, με τον δημιουργό του Θεό, με τον συνάνθρωπο. Έχει τη δική του ψυχοσύνθεση που δεν είναι απολύτως όμοια με κανενός άλλο ανθρώπου μέσα στην πανανθρώπινη ιστορία. Μετά την ανάπτυξη του θέματος ακολούθησε συζήτηση και ο μιλητής απάντησε σε ερωτήσεις των γονέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστόπουλος ίδρυσε και διευθύνει το Εκκλησιαστικό Κέντρο Επιστημόνων Πατρών. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητή σε πολλά θεολογικά και μη συνέδρια, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Είναι συγγραφέας 13 επιστημονικών βιβλίων, εκ των οποίων τα δύο μεταφράστηκαν στα αγγλικά και στα ρώσικα.